Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Αν ήταν να ταξιδεύαμε κάπου έξω, ρε παιδί, έξω από τη γη, πού θα πήγαινε? Λέει, θα πήγαινα στον Άρη. Εγώ θα πήγαινα στον ήλιο, λέει ο άλλος. Μας. Ναι. Χαζί είσαι. Θα καείς. Hello, θα πάω βράδυ. Τι είναι βρε αυτά? Τι πρέπει να γίνεται? Τι είναι βρε αυτά? Τι θα γίνει, θα τρώγεις από χθες? Από χθες, ναι. Τι θες να αρχίσω να λέω έξυπνα του τύπου? Πώς λέγεται η Αφρικανή τηλεφωνήτρια? Πώς λέγεται? Ναι, μ' ακούτε. Πόπι, εσύ? Εγώ. Καλημέρα, Πόπι μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, ποιος είναι? Σε τηλεφωνούμε τώρα εδώ γιατί έχεις δύσκολη ημέρα σήμερα. Πηγαίνεις και τα τρία σου και τα τρία παιδιά στο σχολείο. Λέει ο Γιώργος και εγώ βέβαια. Εντάξει λοιπόν. Άντε Ποπ, από τι ώρα θα αρχίσεις, Ποπάκι μου, να τα πηγαίνεις? Μόλις τώρα. Τι πόρτα είμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα παιδιά είναι τρία, να τα μετρήσεις στο τέλος μήνα. Έτσι. Έχω μετρήσει κεφάλια. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, Ντάλιν. Στιθόδεσμος που βγαίνει όταν κάνεις. Χτυπήσεις ένα παλαμάκι. Ένα παλαμάκι. Κράκ βγαίνει αυτόματα. Αλήθεια. Δεν ξέρω το βέβαια να το προμηθευτούν οι γυναίκες αυτό. Γιατί φαντάζεσαι να πας κάπου και να έχεις ωραίο στήθος μεγάλο κτλ. Να αρχίσει ο κόσμος να χειροκροτάει. Χειροκροτάει, χαμός θα γίνει. Δεν θα φύγει μόνο, θα φύγει και το κιλοτάκι. Είμαι σίγουρο. Θα κατέβουν όλα. Έχω μια δουλειά, έχω μια συνέντευξη κτλ. Και μάλιστα εκεί που δεν ξέρω, είναι σε μια περιοχή κάπου στο Μέτσι κτλ. Δεν την έχω. Θα βάλω Google Maps και θα κατέβω. Παιδιά, αυτό με το Google Maps που ξαφνικά εκεί βάζει Google Maps και περιμένει να σου λέει καμιά. Κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Μωρή, τι είμαι, καπετάνιος? Να ξέρω. Βορειοδυτικά. Έχει δίκιο, ρε Μιχάλη. Το ξέρω. Πού πέφτει το βορειοδυτικά? Θέλατε. Πού, δηλαδή αρχίζει και τρελαίνεσαι. Σταματά στο μαγάρι. Και λες, από πού βγαίνει το φεγγάρι, από πού βγαίνει. Α, το διάλαμε και κάτω. Έχει δίκιο. Θα έχει βροχές τώρα. Έχει συννεφιά και θα βρέξει. Αλλά έρχεται το καλοκαίρι εδώ, θα αράξουμε στις παραλίες κτλ. Μέχρι και οι πατάτες θα μπουν στη θάλασσα. Οι πατάτες γιατί? Ναι, ρε παιδί μου, είναι τρεις πατάτες. Κάθονται τσουκ τσουκ στην παραλία. Οι δύο σηκώνονται και μπαίνουν στη θάλασσα. Φωνάζει η τρίτη. Ε, πατάτε! Τι χιούμορ! Έχει χιούμορ! Του είπα προηγουμένως να σου πω κάτι. Μια μεγάλη μαλακία. Λέω τι μάσου. Πώς φαίνεται? Δεν στο είπα, με αυτά γελάει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποια είστε, αγαπητοί εσείς? Ειρήνη λέγομαι. Τι κάνετε? Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Και εγώ, Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ και όλοι μας. Όλοι. Ένα στη σειρά. Έχουμε κάτσει εδώ και χαιρόμαστε. Θα σου κάνω πέντε ερωτήσεις και θέλω πέντε λάθος απαντήσεις. Πόσα αλφα έχει το γράμμα αλφα? Ένα. Με ποιο γράμμα ξεκινάει το αλφάβητο? Το γάμα. Πόσο κάνει 2 και 2? 9. Πόσα πόδια έχει ένα τραπέζι? 8. Πόσο κάνει 2 μείον 2? 17. Μπράβο! Την είχες τη βλακία στο στόμα έτοιμη. Ναι, είμαι πολύ καλή. Η Τουρκία έχει πρόβλημα. Μάλλον στην Τουρκία δεν επιτρέπεται η τεχνητή γονιμοποίηση. Προφανώς για θρησκευτικούς λόγους. Ναι. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν τα ζευγάρια ή φεύγουν έξω ή παραγγέλνουν σπέρμα. Ναι. Ποιοι είναι πολύ κοντά? Εμείς. Έτσι. Εμείς. Έχοντας πρόβλημα τεκνοποίηση, οι Τούρκοι με τη βοήθεια τουρκικών ιατρικών κέντρων τεκνοποιούν με σπέρμα από το εξωτερικό. Πρώτη επιλογή και σε μεγάλο ποσοστό είναι η Ελλάδα. Πόσο το πουλάμε? Δεν ξέρω, τις τιμές δεν έχω δει. Αλλά και αυτό τώρα δεν είναι. Δηλαδή εντάξει, θα πούμε το σπέρμα γιατί δίπλα είμαστε. Ας πούμε να τις καλαφατίζουμε εδώ και τις πίσω θέλουμε πίσω. Ρε εσύ Μιχάλη, ωραία εκπομπή! Πάντα. Με ωραία μηνύματα. Σανδάλι με κάλτσα. Σανδάλι με κάλτσα. Είναι και τουριστικό, παιδιά. Τι είναι? Οι τουρίστες έτσι δεν είναι, σανδάλια με κάλτσα. Ναι, αλλά δεν είναι. Οι τουρίστες δεν είναι το δείγμα. Άντε, πάμε εκεί. Είναι η μόδα τώρα. Ναι, καλά. Η Louis Vuitton, ναι, και η Anna Sui λανσάρισαν το συγκεκριμένο συνδυασμό στην πασαρέλα για να σκίσετε φέτος με το συγκεκριμένο στυλ. Μην το κάνει καμία. Πώς θα σκίσουμε, καλά. Ναι. Το σαντάλι εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας διαφήμισης με άντρα μοντέλο που φορούσε έντονες κόκκινες κάλτσες με καφέ σαντάλια. Ναι. Ένα στυλ που έχει καθιερωθεί στη συζήτηση όλων ως αυτό των Γερμανών τουριστών. Δηλαδή τώρα, επειδή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Καφέ με κόκκινο ταιριάζει. Και με σορτσάκι μπλε. Πολύ ωραίο. Καλή, θα σκάσουμε, Μιχάλη. Θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πολύ ωραίο.
Οι κάλτσες, λέει, και τα σανδάλια ενδέχεται να έχουν δεχτεί έντονη κριτική όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όπως οι μπότες πεζοπορίας έχουν γίνει μια απροσδόκητη τάση τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Εγώ θέλω να είμαι στη μόδα. Πες μου τι θα κάνω. Και εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσω αυτό, με ιντριγκάρει λίγο. Ο Adam Welch, διευθύντης της ιστοσελίδας Net-a-Porter, ανέφερε στο βρετανικό Guardian ότι η τάση είναι απόδειξη ότι τίποτα δεν παραμένει κακόγουστο για πάντα. Εντάξει, ναι, λογικό. Τώρα τι λέτε τώρα. Πάμε να σε δω με καλτσούλα, με σανδάλι. Χάλι. Και ποτέ αυτό δεν το μπάκι που φοράς στο τζιν, μια χαρά. Και να κυκλοφορείς, Μιχάλη μου, στη Μύκονο. Σταματογιάννη. Καταλαβαίνεις. Κάτι μου έκανε τώρα εμένα αυτή η καλτσούλα με το σανδάλι. Έκανα εικόνα, μου κάνει style. Όχι, καθόλου δεν κάνει. Είναι γη. Ναι, έλα τώρα. Τι είναι. Με τρελαίνετε. Εντάξει, Μιχάλη μου, ηρέμησε. Και να σου πω και τώρα που θα είσαι και στις οντισιόν του X-Factor. Κάντο, θα γίνει trend. Και θα βάλω και τα πόδια μου με την κάτσα πάνω στο... Ακριβώς. Τέλεια. Θα τους το κάνω, ρε. Έτσι κι αλλιώς από μένα δεν περιμένουν τίποτα σοβαρό εκεί. Μου το ξεκαθαρίσανε. Λοιπόν, με έχει πιάσει η αιμονή με το κινέζικο. Και όχι μόνο να το τρώω, θέλω να το φτιάχνω τώρα. Τι, σούσια, άντε καλό. Εδώ πέρα έχεις καταφέρει να φτιάξεις μια ριζόγαλο. Μπορεί να φτιάχνω καλό όμως σούσι, γιατί. Έχω πάρει τα φύκια, το ρύζι το ειδικό. Από πού πήγες? Το καβούρι, τα φύκια, ναι, τα ειδικά και αυτά. Πήγες και αγόρασες σόγια? Ναι, βέβαια. Σόγια πουλάτε, ναι, έχω μία θεία και μία μαλακισμένη ξαδέρφη. Σε καλή τιμή. Ωραία! Πολύ ωραία, δεν εννοούσα αυτή τη σόγια. Εσύ εννοείς άλλα σόγια, αλλά εντάξει. Εσύ, Μιχάλη μου, άλλα σόγια είναι αυτά. Ναι, εντάξει. Αν είναι δυνατόν. Για λέγε. Ότι έχεις κάτι να πεις πάνω σε όλα. Με συγχωρείς, και θα φτιάξεις και θα έρθουμε εμείς να δοκιμάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ω, Χριστέ. Ναι, τα ρόλες αυτά τα. Όχι εγώ τον, καλέ. Σούσι, κανονικά με τα ξυλάκια. Τα wonk τον είναι άλλα. Ναι. Τα wonk τον είναι πολυνησιακό. Εντάξει. Αγράμματε. Απαπα. Ραζίλη εκπομπή. Τι να σου πω. Συγγνώμη, και γιατί το έχεις στα Ιαπωνέζικα εστιατόρια το wonton? Δεν είναι αυτό με την ευχούλα? Αχ, όχι, ρε. Αυτό είναι το άλλο, ρε. Αυτό το κούκι. Αχ, παιδιά. Το fortune cookie, παιδιά. Είναι καραγκιόζητες όλοι. Θα ακούτε μόνο εμένα. Αυτό μου αρέσει. Ποιο? Με την προϋπόθεση ότι είναι αλήθεια. Απατημένος άνδρας έκανε ένα τρομερό δώρο γενεθλίων στην άπιστη σύζυγο. Τι έκανε? Είχε τα γενεθλιά της Δικούλη. Yeah. Ο άνδρας έμαθε ότι τον απατάει μετά από μία εβδομάδα παρακολούθηση, αλλά δεν αντέδρασε. Δεν θα το άντεχα το. Ήξερε πως η άπιστη γυναίκα έχει γενέθλια και αποφάσισε να της κάνει μια υπέροχη έκπληξη. Της έδεσε λοιπόν όταν ήρθε η μέρα, της έδεσε τα μάτια και την οδήγησε στο δωμάτιό τους. Όταν εκείνη έφτασε, άνοιξε τα μάτια της και είδε ένα κρεβάτι γεμάτο με τα πράγματά της. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάτι αστείο και χαχαχά να γελάει. Μετά όμως ο σύζυγός της είπε: κοίτα απ' έξω από το παράθυρο. Όταν εκείνη κοίταξε, είδε ένα μεγάλο φορτηγό τυλιγμένο με μια κορδέλα να περιμένει. Της λέει: κοίταξε, φόρτα τα πράγματά σου και fuck off. Τι λέτε, ωραίο. Εντάξει, αλλά ξέρεις, δεν συνηθίζεται ένας άντρας να το κάνει αυτό. Ναι, ο άντρας είναι λίγο, είστε πιο μαλακείς σε αυτόν τον τρόπο. Ποιες είναι οι πιθανές ατάκες που αν τις πει μια γυναίκα, οι άντρες τη θεωρούν αυτόματα παντρεύσιμη? Καλέ, για πες το. Μας ενδιαφέρει. Λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να πετάξει μια πει: παιδιά, η μητέρα μου ζει μόνιμα στο εξωτερικό. Αυτό σου λέει: όπα, όπα, καλό. Ή ξέρω εγώ, λέει: εμένα δεν μου αρέσει, παιδιά, το μασάζ. Εντάξει, να κάνω σε άλλους, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό είναι καλό. Εννοείται για σα. Ή το άλλο: φέρε τους φίλους στο σπίτι, ρε παιδί μου, να σας μαγειρέψω, να παίξετε και βιντεοπαιχνίδια. Σου έχει δώσει το μονόπεδρο επιτόπου. Το τέλειο. Σας έχω κλείσει εισιτήρια να πάτε με τον Κώστα στο ΟΑΚΑ να δείτε την μπάλα. Ακούς και λέει για την μπάλα: καλά, μωρέ, πήγατε σε μπάτσελο και δεν πήγατε σε κανένα στριπτιτζάδικο, μωρέ. Ναι, μωρέ. Δεν ξέρω εγώ, σούσι, τι σούσια ιδέες, δεν πάμε στα καλύβια να φάμε καμιά προβατίνα? Αυτές είναι οι ατάκες. Υπάρχει μια άλλη ατάκα που με το που θα την πει, έχει γονατίσει ο άλλος και της λέει: παντρεύσου. Και μου λέει η φίλη μου η Κατερίνα: δεν λες και του δικού σου να κάνουμε κάτι όλοι μαζί? Να το! Να το καλύτερο, βέβαια! Το καλύτερο και το τέλος πάντα. Όχι μονόπετρο, σπίτι της χαρίζεις. Κανονικά. Βέβαια η κοπέλα μπορεί να μην εννοούσε ότι εννοεί ο άλλος. Αλλά δεν έχει σημασία, το perception παίζει. Ευχαριστώ. Χάρηκες τώρα με αυτά, έτσι. Το βλέπω, είσαι έτοιμος τώρα για γάμο. Έτσι και πεις την τελευταία, δεν ακούω τις άλλες που σου είπα. Εννοείται. Πάντα το τέλος είναι το καλύτερο. Καλημέρα. Τι είναι ο λαγωνοψωήτης? Μυς. Αχου! Ναι! Αλήθεια! Το όνομά σου? Βασίλης. Βασίλη, τι είσαι, ιατρικές γνώσεις έχεις? Γυμνάζομαι και το γνωρίζω. Πολύ ωραία. Είναι ένα όργανο ανιχνευτής των συναισθημάτων. Είναι ο μυς της ψυχής. Δεν το ξέρω. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.